Χαίρετε. Σήμερα θα φτιάξουμε μια σπάτουλα μαγειρέματος. Πάμε να βρούμε τα κέντρα του. Θα είναι από οξιά. Αυτά θα είναι τα κέντρα για τον τόρνο. Στα άκρα θα αφήσω περίπου ένα εκατοστό, στο οποίο θα μπουν οι πόντες του τόρνου. Και αυτό μετά θα το αφαιρέσω για να μην έχω σημάδια. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το σχέδιο. Τώρα θα κόψω τη μία μεριά και αυτό το κομμάτι θα το γυρίσω και θα το χρησιμοποιήσω σαν template για να σχεδιάσω και την άλλη πλευρά. Πάμε τώρα να το πιάσουμε κέντρο με κέντρο. Εδώ θα κάνω ένα σημάδι με το σκιού για να ξέρω που τελειώνει. Θα διαμορφώσω και λίγο το κομμάτι της σπάτουλας στον τόρνο. Προσοχή μόνο, για να έχω καθαρό κόψιμο πρέπει το εργαλείο να το κινώ από εδώ προς τα εδώ, να πηγαίνω δηλαδή με τα νερά, γιατί αν το πάω έτσι θα μου πετάξει γρέζια κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα στο χερούλι θα δώσω ένα ελαφρύ μόρσο, δηλαδή μία μικρή κονικότητα. Επειδή είναι αρκετά λεπτό και έχει ταλαντώσεις, χρησιμοποιώ τα δάχτυλά μου σαν steady rest για να βάζω λίγη δύναμη προς τα έτσι, έτσι ώστε να μην ταλαντώνεται πάρα πολύ. Τώρα λίγο τρίψιμο και μετά θα κάνουμε και το σχέδιο στο χερούλι. Εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε το σχήμα του όσο πιο πολύπλοκο θέλετε. Εγώ γενικά προτιμώ τα απλά σχήματα, εκτός αν υπάρχει λόγος να προσθέσω κάποια περίεργη φόρμα. Τώρα θα κάνω ένα απλό σχεδιάκι για το χερούλι.
Τώρα πάμε να το λεπτύνουμε λίγο. Το υπόλοιπο θα είναι θέμα για το χαρταρίσματος. Θα το περάσω τώρα με παραφινέλαιο, το οποίο είναι βρώσιμο και το παίρνουμε από το φαρμακείο. Θα τα αφήσουμε να τραβήξει κάνα δεκάλεπτο και μετά θα το σκουπίσουμε. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτή ήταν, παιδιά, η σπατουλίτσα μας. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.